Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήρθαν από το Γάβριο, από τον Πατσί, από την Καπαριά, από τη Μεσαριά, από τη Χώρα, από το Κόρθι και που είναι εδώ μαζί μας, από το Γάβριο και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αυτά που είπε η Δήμητρα είναι αλήθειες, μεγάλες αλήθειες και στέκουνε για όλο τον κόσμο που ζει σε αυτό το κράτος, που ζει στη χώρα μας που λέγεται Ελλάδα, που είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου, που εμείς έχουμε την τύχη να ζούμε στο ωραιότερο σύμπλεγμα νησιών του κόσμου, τις Κυκλάδες, που επίσης έχουμε εμείς οι Αντριώτες, την τύχη να ζούμε στο ωραιότερο νησί των Κυκλάδων. Ζούμε λοιπόν στις Κυκλάδες που είναι το ωραιότερο σύμπλεγμα νησιών 4 μήνες το χρόνο μία αλφα κατάσταση και 8 μήνες το χρόνο μία κατάσταση που ξέρουμε όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί όλοι εδώ είστε μόνιμοι κάτοικοι. Στην Άνδρο δε, αυτό λιγάκι μειώνεται, θέλουμε πιο πολύ μοναξιά και διάφορα άλλα πράγματα και ζούμε 2 μήνες περίπου το χρόνο. Έχουμε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω μας, όλοι μας λένε 2 ωραίες παραλίες έχουμε, πολλά site, πολλά περιοδικά, πολλές εφημερίδες, πολλές τηλεοράσεις λένε τι ωραίο νησί είναι η Άνδρος και μόνο εμείς ξέρουμε που κάθε μέρα, όλο το χειμώνα, λέγαμε «Βοήθα Παναγιά μου». Η Άνδρος είναι ένα νησί πολύ μεγάλο που δυσκολεύεται στην επικοινωνία, διότι αν θέλεις να κατέβεις στη χώρα θα πρέπει και μένεις στο Γάβριο, για να μην πω πιο πέρα. Χρειάζεσαι μία ολόκληρη μέρα και κάποιον να σε πάει αν δεν οδηγείς και κάποιον να σε φέρει και είναι κάτι το οποίο κάνει σπάνια. Να σας θυμίσω ότι κάποτε οι τράπεζες στη χώρα ήταν όλες, μέσα σε 100 μέτρα πεζόδρομο είχαμε όλες τις τράπεζες και αυτή τη στιγμή είχαν ανοίξει μια τράπεζα στο Κόρθι, είχαν ανοίξει μια τράπεζα στο Γάβριο και αυτή τη στιγμή, στο Μπατζή, και αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι πάρα πολύ λίγες, ενώ εγκλωβίστηκαν όλοι οι μισθοί των ναυτικών στην τράπεζα Πειραιός και δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που έχουν δώσει μια ζωή στη θάλασσα να παίρνουν καν τη σύνταξή τους ή να μπορούν να πάνε να σηκώνουν μετρητά. Επίσης θα σας πω ότι εμείς ζήσαμε πριν από 2 χρόνια ένα τραγικό περιστατικό με τα 2 αυτοκίνητα στη μετοπική σύγκρουση στο Μπατζή, έξω από το σπίτι σου ήταν αυτό μήνα, όπου μεταμορφώθηκε η Άνδρος ξαφνικά σε πεδίο μάχης. Η Άνδρος λοιπόν που έχει τη δυνατότητα, μια και είναι σχεδόν προάστριο της Αθήνας πια, να υποδέχεται πολύ κόσμο τους 2 καλοκαιρινούς μήνες, φορτώνει ακόμα περισσότερο το ελλιπέστατο κέντρο υγείας της Άνδρου, θέτοντας σε επισφάλεια τους κατοίκους πάνω απ' όλα, γιατί όταν έχεις ένα περιστατικό δεν κοιτάς τον πάπου που έχει έρθει και είναι νευροπαθής. Το ίδιο το προσωπικό του κέντρου υγείας και βέβαια τους επισκέπτες. Οι ιδιωτικοί γιατροί που έχουμε στην Άνδρο είναι επίσης επισκέπτες, εκτός ίσως από 2 και είμαστε γεμάτοι επίσης και εμείς σε μικρολογικά εργαστήρια τα οποία γίνονται, βγάζουν και
δεύτερο και τρίτο μικροβιολογικό εργαστήριο και όλα αυτά και καλά να είναι οι άνθρωποι γιατί δίνουν και κάποιες θέσεις εργασίας. Να σας θυμίσω ότι έχουν κλείσει όλα τα παραδοσιακά μπακάλικα της Άνδρου. Με το ζόρι κρατιέται εδώ ένα μπακάλικο στη μεσαριά της Ουρανίας και δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αν δεν είναι και άλλα δύο παντού, δεν ξέρω. Να σας θυμίσω ότι αν χρειαστεί το βράδυ και ξεμείνουμε από γάλα για να πάμε σε αυτό το μπακάλικο, θα το πληρώσουμε το γάλα χρυσό και πληρώνοντας το και ακριβό, δεν φτάνει ούτε να καλύψει ο ιδιοκτήτης αυτού του μπακάλικου ούτε τις βασικές ανάγκες του κόστου λειτουργίας αυτού του μαγαζιού. Τι θέλω να σας πω με όλα αυτά. Θα σας πω, την κατάσταση την ξέρετε, τη ζείτε πολλά χρόνια. Εγώ ζω στην Άνδρο ως μόνιμη κάτοικος, 18 χρόνια, έχοντας ένα μαγαζί στο Μητροφό που το ξέρετε περισσότερο, που το λένε του Ζωζέφ, είναι ένα παραδοσιακό καφενείο, ταβερνάκι σταθμός, όπως ήταν στην Άνδρο από πάντα, πάνω στο μονοπάτι 9. Και από αυτό το μαγαζί ζω. Δεν έχω άλλα έσοδα, δεν έχω άλλες πηγές. Και έτυχε πριν από μερικά χρόνια, το 2015, να διαγνωστεί ο σύζυγός μου με διαιτατική μυοκαρδιοπάθεια, ανεπάρκεια καρδιάς με κλάσμα 14% στο τελευταίο στάδιο. Μας δώσαν 6 μήνες ζωής και εκεί ξέφυγα τελείως από το να ζω το σπίτι μου και την οικογένειά μου και μπήκα στο να τη βγάλουμε και αυτή τη μέρα, να ζήσουμε την άλλη μέρα, να αναπνέουμε και την επόμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις ή όπως θέλετε ονομάστε τις, αν σας είναι μια άλλη λέξη πιο φιλική, από τη μεταπολίτευση και εδώ, αν το δείτε μέσα χρόνια, τι κάνανε? Φρόντιζαν να απομονώσουν τον κάθε έναν μας ξεχωριστά, να σταματήσει η κοινωνικοποίηση, να σταματήσει το να είμαστε μαζί, να σταματήσει να παλεύουμε για το δίκαιο μας, να καταντήσουμε ζητιάνοι στα συσίτια και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε. Γιατί έγινε αυτό, λέτε? Γιατί το καπιταλιστικό κίνημα, ο καπιταλιστικός θεσμός θέλει να σε απομονώσει. Γιατί μόνο έτσι είσαι το εύκολο θύμα. Όταν είσαι μόνος σου και φοβισμένος, τι φόβο έχουμε φάει, ρε παιδιά, τα τελευταία χρόνια? Πόσο πολύ έχουμε φοβηθεί? Για τα πάντα. Υπάρχει πράγμα για το οποίο δεν φοβηθήκαμε? Μην αυτό, γιατί αυτό το άλλο το χειρότερο έρχεται. Μην το άλλο, γιατί το άλλο το πιο χειρότερο έρχεται. Και όπως έρχεται. Και όπως έρχεται, γιατί? Από τη μεταπολίτευση και εδώ δεν έχει γίνει συγκέντρωση στο ΚΚΕ, στην Άνδρο, και από τη μεταπολίτευση και εδώ δεν έχει βγει βουλευτής του ΚΚΕ στις Κυκλάδες. Θα μου πείτε, εσείς θα φέρετε κάτι? Όχι. Εμείς θα παλεύουμε δίπλα σας, όπως παλεύουμε από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΚΚΕ και ο κομμουνισμός γενικότερα. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν χωρίς να τον ακούσουμε. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κοινωνικό κόμμα. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο αισθάνεται και αφουγκράζεται την κοινωνία. Αισθάνεται και αφουγκράζεται τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ κανέναν μόνο του. Το οποίο είναι κοινωνικό, δεν είναι πολιτικό. Πώς θα έχουμε τον κόσμο ασφαλή, είναι πάντοτε η προτεραιότητα του ΚΚΕ.
πώς θα εξασφαλίσουμε στον κόσμο παιδεία, τη δωρεάν παιδεία, την οποία δεν θα πληρώνει, πώς θα εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας, πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και εμείς εδώ στις Κυκλάδες ή στην Άνδρο, αν θέλετε, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το υπέρτατο αυτονόητο. Να έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο να κάνει πρόληψη, να κάνει αγωγή, να δίνει αγωγή και να μετά να κάνει αποθεραπεία. Δηλαδή αυτό είναι σαν να ζητάμε, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε οικογένειες οι οποίες νοικιάζουν σπίτι στη Σύρο για να κάνουν αιμοκάθαρση οι άνθρωποι τους. Έχουμε οικογένειες οι οποίοι καταστραφήκανε στα επίγοντα, διότι το σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να σηκώσει μία επίγουσα κατάσταση. Έχω έναν άνθρωπο καρδιακό εγώ στο σπίτι μου, ο οποίος από το 15 που διαγνώστηκε, του επετράπη να έρθει στην Άνδρο από το Ωνάσιο, το 20, γιατί ήταν πιο επικίνδυνη η Αθήνα. Όχι γιατί ήταν καλύτερα εδώ, όχι γιατί είχε γίνει καλύτερα ο ίδιος, όχι γιατί υπήρχε σύστημα υγείας εδώ, αλλά γιατί φοβόντουσαν με το COVID ότι αν κολλήσει ο Γιάννης COVID έχει πεθάνει. Οπότε να έρθει στην Άνδρο που είμαστε εγώ, εσύ και η θιά μου η τρελή. Αυτοί είμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν ζούμε σε ένα νησί το οποίο κλείνει και κλειδώνει το μπατζί τους 8 μήνες το χρόνο. Νομίζω ότι λειτουργεί μόνο ο Τούντας, ο Γιάννης, ο Αλβανός, φούρνο. Υπάρχει κανένας άλλος που να δουλεύει το χειμώνα στο μπατζί? Βοηθήστε με. Και ο Αστερίξ. Και ο Αστερίξ. Ωραία. Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο μας. Έχουμε μία χώρα που άντε να δεις κανέναν άνθρωπο μέχρι του φωτογράφου. Από εκεί και κάτω, τίποτα. Τα φώτα δε στη χώρα, εκεί που είναι το πατρικό μου σπίτι, στην παλιά πόλη, δεν ανάβουνε για οικονομία. Ανάβουνε ειδικές φορές τα φώτα. Οι άνθρωποι δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους και η μόνιμη κουβέντα που έχουμε είναι τι ηλεκτρική κουβέρτα χρησιμοποιείτε στο κρεβάτι σας και αν την αφήνετε αναμένη όταν σας παίρνει ο ύπνος. Τέλειο. Για να μην σας πω και πολύ σεξουαλικό όλο αυτό, έτσι. Ζούμε σε ένα νησί γερόντων, εγκαταλελειμμένων. Έχουν παρατήσει οι οικογένειες τους γέρους τους. Ευτυχώς που κάτι έγινε με αυτή τη σπουδαία κοπέλα, τη Σοφία την Τουντασάκη, που βοήθησε λιγάκι το βοήθεια στο σπίτι και κάτι εκεί κάπως, κάπου πηγαίνουν όλοι αυτοί. Δεν μπορώ να μην πω για τις υπερπροσπάθειες που γίνονται στο κέντρο υγείας από κάποιους συνειδητούς ανθρώπους και δεν μπορώ να πω επίσης ότι το κομμάτι των μόνιμων κατοίκων πάντα φροντίζει τους διπλανούς τους, τους γέροντες, δηλαδή έχουμε πέσει στα επίπεδα φιλάνθρωπος, με συνέστηση και καλή σύνταξη. Από εκεί ζητάμε βοήθεια πια, το διπλανό μας. Χαλιά, τελείως. Τελείως χαλιά, ρε παιδιά. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως και γιατί εγώ σας τα λέω όλα αυτά, γιατί προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό εμείς το ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Με αυτές τις κυβερνήσεις.
με κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, γάμους. Θυμάστε, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, με ποιον ήταν τη Νέα Δημοκρατία. Τρελαθήκαμε με όλα αυτά. Σαν να βλέπεις να χορεύουνε δύο βόδια ταγκό. Δεν ήταν κυβέρνηση αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι τώρα, έρχονται κοντά μας και μας λένε είμαστε οι σωτήρες σας. Ποιοι σωτήρες, ρε παιδιά? Πόσες φορές είχατε την κυβέρνηση? Πόσες φορές εξαντλήσατε φυσικούς και υλικούς πόρους αυτού του κράτους? Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, αλλά δεν υπάρχει άλλη ελπίδα με αυτούς όλους. Γιατί τους ζήσαμε, τους ψηφίσαμε, τους στηρίξαμε και το μόνο που έχουν να μας ξαναπούνε είναι ότι θα βάλουν δύο παιδιά στο δημόσιο, θα κάνουν τρεις, δεν ξέρω εγώ πώς λένε αυτές, αναδιαμορφώσεις στο σύστημα υγείας. Και επειδή μ' αρέσει να το λέω αυτό, ξέρετε τι έγινε στη Σέριφο πριν από λίγες μέρες? Το ξέρει κανείς σας? Τι έγινε, Βαγγέλη? Γιατρός. Έτσι. Ο γιατρός έφυγε. Έφυγε. Τι ήταν αυτός ο γιατρός? Ένας καλός άνθρωπος που με την οικογένειά του και τα παιδιά του αποφάσισαν να φύγουν από τη Σουηδία και να έρθουν όταν τους έγινε η πρόταση να πάνε να μείνουν στη Σέριφο, που είναι ένα εξαιρετικό νησί, έτσι. Σας θυμίζω, ήταν και ο τόπος διακοπών του Σιμίτη, και να αναλάβει ως οικογενειακός γιατρός στη Σέριφο. Στα 8 χρόνια που έμεινε ο άνθρωπος εκεί, είπε: «Το Υπουργείο Υγείας δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη του την ισιωτικότητα. Δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη του τη σημασία των νησιών για την Ελλάδα. Είμαστε καταδικασμένοι σε κοινωνική απομόνωση». Κατερίνα, πόσο καιρό λέμε ότι θα παίξουμε μια μπυρίμπα και από τη χώρα στον Πιτροφό δεν μπορείς να ανέβεις? Μιλάμε για απλά πράγματα καθημερινά. Δύο άνθρωποι να βρεθούμε, να περάσουμε δύο ώρες μαζί, να μην τρελαθούμε στην Άνδρο, αυτό λέμε. Μιλάμε για μία ερημοποίηση του νησιού, φέτος περισσότερο από όλες τις άλλες χρονιές. Κάθε Παρασκευή φεύγει όλος ο κόσμος, το έχετε δει αυτό. Στην ηλικία των ανθρώπων, εκεί γύρω στα 40-45, που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν. Κάθε Παρασκευή απόγευμα το πλοίο που φεύγει από την Άνδρο είναι γεμάτο από αγριώτες. Έχουμε πήξει στα παιδιά που χρειάζονται οπωσδήποτε ορθοδοτικό. Δεν υπάρχει αυτό. Ποτέ τόση ορθοδοτική δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη ορθοδοτικών. Και γυρνάνε όλοι Κυριακή με το τελευταίο, για να είναι τη Δευτέρα στη δουλειά τους. Και όσοι κάνουν ένα ελεύθερο επάγγελμα, έχουν αποξενωθεί τελείως από την ταυτότητα αυτού του νησιού. Μου είπες πριν, ευκαιρία να σε δούμε να λες και κάτι άλλο και όχι να μαγειρεύεις. Δεν τρώω πολύ δύσκολα σε άλλο μαγαζί, ενώ το νούμερο ένα, η νούμερο ένα ευχαρίστησή μου είναι να πάω κάπου και να φάω. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το χειμώνα που εγώ μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί να φάω, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Και τα μαγαζιά τα οποία λειτουργούν είναι τύπου μαγαζιά που δεν είναι με ενδιαφέρουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κάνει ένα μαγαζί με μια ολόκληρη οικογένεια από πίσω του, τα σκαλάκια, στη χώρα, για να παρουσιάζει ένα αξιοπρεπές πρόσωπο, τουλάχιστον Σαββατοκύριακα το χειμώνα ή και κάποιες άλλες στιγμές, που δουλεύουν νέοι άνθρωποι πια μέσα. Έχει μπει η Μαρία της Χαρίκλειας, γίνεται αλλιώς όλη η δουλειά.
Και φιλότιμη προσπάθεια κάνει βεβαίως ο Σταμάτης στο Πατζή, που είναι συνέχεια ανοιχτός, που δίνει δουλειά σε ανθρώπους, έτσι και όλα αυτά. Και βεβαίως ο Κόρθη προσπαθεί με τη λιθοδομή κάποιους μήνες, γιατί έχει αρχίσει και κλείνει κάποιους μήνες το χειμώνα η λιθοδομή. Και ο Δημήτρης πάντα είναι όλη του η ζωή γύρω από το μαγαζί του, ο Γιγίνης. Και βέβαια ίσως είναι και κάποιοι άλλοι. Και το κράτος παίρνει τη μέρηδα του Λέοντος. Πες το από αυτούς τους ανθρώπους. Πες το μόνο. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό τραγικό. Είναι το τραγικό λοιπόν. Γιατί ξέρετε τι δουλειά λέει, τι τραβά. Γιατί λέγαμε πριν ότι εμείς είμαστε αυτά τα νησιά των δύο ταχυτήτων. Αλλά στους επαγγελματίες του νησιού, στους ελεύθερους επαγγελματίες, το τι κονκλάβια υψηλών στελεχών έρχονται για να πιάσουν τη Ρεμούνδου που κάνει τζίρο 10 χιλιάρικα όλο το χρόνο και να τη σκόψουν τον κόλο γιατί την πιάσανε να έχει στο... Μου έχει συμβεί αυτό, δεν το λέω, δεν το κάνω πλάκα. Ήτανε παραμονές του Σωτήρος και είχα βάλει στο ίντερνετ και άκουγα τον όρθρο του Σωτήρος γιατί ήθελα να πάω να ψάλω. Και με γράψανε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μόνο ενωμένοι, να γίνουμε δυο, μετά να γίνουμε τρεις. Μπορούμε να διεκδικήσουμε τρία πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για τη ζωή μας. Αυτό εννοεί η Δήμητρα όταν λέει, αυτό εννοεί το ΚΚΕ, όταν λέει ο λαός για το λαό με δυνατό ΚΚΕ. Γιατί εμείς όλο το χρόνο και πριν από αυτό το χρόνο και τον προηγούμενο χρόνο δεν σταματήσαμε να κάνουμε επερωτήσεις στη Βουλή. Δεν σταμάτησα εγώ να στέλνω γράμματα μέσω των στελεχών μας στην περιφέρεια για να πάρω απαντήσεις. Έχει βγει εδώ και τρία χρόνια ένα κονδύλι στήριξης των γεφυριών. Πόσες φορές το συζητήσαμε αυτό, Μιχάλη? Πήραμε τα λεφτά των γεφυριών που δεν έχει η Νάξος, τα λεφτά των γεφυριών που δεν έχει η Πάρος και εμείς που είμαστε το μόνο νησί στις Κυκλάδες που έχει γεφύρια, ποσόν, που λέμε και στη Μεσαριά, δεν έχουμε πάρει το κονδύλι αυτό. Για να μην πάμε στο κομμάτι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που πάνε τα κονδύλια κάθε χρόνο και έχει μείνει ο στρόφυλλας σε αυτό το σημείο που έχει μείνει, έχει μείνει η πλάκα με εξαιρετικά ευρήματα, άσκαφτη, μόνο σώσαμε τη γη της πλάκας, διότι δεν υπάρχει χώρος να βγούνε τα ευρήματα και να φυλαχθούνε. Ξέρετε τι γίνεται με την αρχαιοκαπηλεία στην Άνδρο? Πόσοι, δηλαδή η Τελεβάντο όταν πρωτοήρθε και κατέβηκε στην Παλιόπολη, σκόνταψε πάνω σε ένα άγαλμα το οποίο το είχαν κάνει σκαλίθι για να κατεβαίνουν κάτω. Λοιπόν, έχουμε... Ο Άγιος Πέτρος. Έχουμε τον παλαιότερο δομημένο οικισμό όλου του κόσμου που δηλώνει ναυτιλία και είναι ο στρόφυλλας. Είναι τελικής λίχνης εποχής. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλος τέτοιος οικισμός. Έχουμε μία ιστορία εκπληκτική, μοναδική. Η Άνδρος στους κριτικούς, στους μινωικούς χρόνους, η Άνδρος στην Αθηναϊκή Συμμαχία, η Άνδρος από εδώ, η Άνδρος από εκεί, χωρίς να σταματάει αυτό καθόλου. Τι θα κάνουμε τώρα πάλι? Περιμένετε τους ενετούς να ξανάρθουνε? Πώς το έχουμε σκεφτεί εμείς οι αντριώτες? Διότι νησί δομημένο, με μονοπάτια, με τρόπο επικοινωνίας, με κάποιες αρχές, είχαμε πει ενετοκρατίας. Εκεί θέλετε να ξαναγυρίσουμε? Να έρθει κάποιος πια να μας λέει πώς θα ζούμε? Και όσο αφορά αυτές τις εκλογές και αυτή την κυβέρνηση, εγώ θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και θα κλείσω με αυτό. Είπαμε
ότι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα θέλουν να μας σώσουν έχουν κυβερνήσει πολλές φορές τη χώρα. Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέω εγώ όταν είναι κανένας πελάτης δίστροπος στο μαγαζί που του σερβίρω και του λέω δώστε μου μία ευκαιρία, έχω κάνει μόνο 2 γάμους. Σε κάθε γάμο μου γίνομαι καλύτερη μαγείρισα. Θέλετε να έρθετε να φάτε ξανά μετά τον 3ο μου. Αυτό, τι είναι δηλαδή, τι είναι οι ζωές μας. Το σκεπτικό της κάθε κυβέρνησης που έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα είναι εμού θανόντος γαία τυρί μιχθήτο. Άμα πεθάνω εγώ, άμα φύγω από τη μέση, στάχτη και μπούρμπερι. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Και εσύ μεγαλώνεις παιδιά, εσύ σπούδασες και προσπαθείς να κάνεις μια αξιοπρεπή ζωή, έφερες μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη η οποία δέχτηκε να ζήσει μαζί σου, έχεις κάνει 2 ωραιότερα τα παιδιά και ζεις μονίμως με την ανασφάλεια αν θα βγει και αυτή η μέρα. Μόλις ήρθε ο διατρός μας, ο Παντέζης ο Τέρνας. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, νιώθω ότι έχω μαζί μου ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση από το να ζεις το χειμώνα στην Άνδρο. Είναι πολύ μεγάλη αντίσταση. Και θέλω να σας πω ότι η ψήφο σας έχει δύναμη. Στις προηγούμενες εκλογές ήμουν πάλι υποψήφια. Αλλά έτσι όπως γίνανε και ξαφνικά και όλα αυτά, δεν μπορέσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κάναμε. Πήρε το ΚΚΕ 4,5% στην Άνδρο που δεν είχε συμβεί ποτέ του. Δηλαδή, φτάσαμε σχεδόν το μέσο όρο, 2 μονάδες κάτω, από το μέσο όρο που πήρε το ΚΚΕ στη Βουλή. Φέτος θέλουμε δυνατό ΚΚΕ. Όχι γιατί είμαστε βιτσιόζοι. Γιατί ρε παιδιά δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ναρκισισμός να θέλουμε δυνατό ΚΚΕ. Είναι μία ανάγκη που εάν δεν την πραγματώσουμε, δεν θα βγάλει αυτή η κατάσταση τίποτε πέρα. Και γιατί λέμε ΚΚΕ δυνατό, θα κυβερνήσουμε, πιθανότατα όχι. Πολύ πιθανότατα όχι. Αλλά για σκεφτείτε ένα ΚΚΕ με 12 βουλευτές στη Βουλή και ένα ΚΚΕ με 40 βουλευτές στη Βουλή. Θα έχετε δύναμη να μιλήσετε έτσι. Και μην ξεχνάτε και το σύστημα το φετινό, απλή αναλογική στην πρώτη εβδομάδα και τρέχα πιάσω ένα στην επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντρόφους μου, τον Μιχάλη, την Πολυξένη και τη Δήμητρα που με στηρίξανε, που με αφήνουν να μιλάω όπως μιλάω και όχι όπως ίσως θα έπρεπε να μιλήσω, αλλά είμαι πολίτης, συμπολίτης σας, βαριά εργαζόμενη, με άρρωστο άνθρωπο στο σπίτι και πολύ μεγάλη αγάπη για τα σκυλιά. Αλλά γι' αυτό θα σας πω άλλη φορά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.